ξεκινήσω εγώ, με τίποτα. Ωραία, ναι. Ποιον ψηφίσεις για να πάει? Να ξεκινήσω, ναι, τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλύτερα στους μπλε. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσα να τα απεξέλθω και ας ξεκινούσα και από την αρχή. Δεν πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι μικροκαμωμένος, είναι πιο ευέλικτος, δεν έχει τη δύναμη που έχετε εσείς, αλλά είναι πιο μικροκαμωμένος και μας βγάζει το φίδι από την τρύπα πολλές φορές σε αγωνίσματα που μας χρειάζεται ένας μικροκαμωμένος άντρας. Με όλο αυτό που έγινε σήμερα, μπήκαμε στα βαθιά στο παιχνίδι. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα για μας. Εδώ πάει απεσταλμένος αυτός που θα φύγει κατευθείαν εκεί. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη τη ροή του παιχνιδιού. Από τον άνθρωπο που θα φύγει από αυτή την ομάδα και θα πάει στην άλλη, επηρεάζει όλη και τις δύο ομάδες. Δηλαδή, αν γίνει λάθος επιλογή, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να περάσουμε πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Επειδή δεν μπορώ να ψηφίσω τον εαυτό μου, επειδή σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορείς να ψηφίσεις τον εαυτό σου, ούτε να, όπως είπε και η Μαντώνα, αυτοκληρωθείς, είμαι ανάμεσα στον Νίκο και στο Μάνο. Θα ψηφίσω το Μάνο σε ενδεχόμενο να ψηφίσει εμένα. Δεν ξέρω, ξεκινάω να ψηφίζω το Μάνο. Χωρίς μαμούσι του. Γιατί ψήφισα το Μάνο σήμερα, νομίζω ούτε και εγώ ξέρω γιατί το έκανα. Με το Μάνο έχω έρθει πάρα πολύ κοντά. Χριστίνα, έχεις αποφασίσει? Είμαι ένα πολύ συναισθηματικό άτομο. Έχω δεθεί με όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Αλλά με βάση τη λογική δυναμική, τέλος πάντων, του κάθε ανθρώπου εδώ μέσα, στο αθλητικό κομμάτι, θεωρώ ότι την ψήφο πρέπει να την δώσω στο Μάνο. Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους άντρες της ομάδας, θεωρώ ότι ο Μάνος ήταν ο πιο αδύναμος. Και πάλι και αυτό που λέω εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς, το διάλεξε το Μάνο. Νίκο. Δεν είναι ευχάριστη η θέση μου. Αναγκαστικά, εφόσον και εγώ συμφωνώ ότι θα ήθελα τον Γιώργο στην ομάδα λόγω κάποιων δεξιοτήτων και ικανότητων που θέλει. Δηλαδή, να πω πέρα, πιο κοντά στο προφίλ είμαστε εγώ, ο Μάνος και ο Δημήτρης. Ο Μάνος. Γιώργο. Το δεξιοτήτων. Έχει νόημα, θα πούμε όλη την άποψή μας. Το Μάνο και εγώ. Γιατί? Γιατί... Να πω το ίδιο πράγμα. Είναι τρεις άντρες δηλαδή, παιδί μου. Εντάξει... Ο Δημήτρης το θεωρώ λίγο πιο μούλτι. Από τους τρεις δηλαδή, είναι μεν έχει δύναμη, αλλά είναι και ταχύς και αντοχή. Ο Νίκος θεωρώ είναι πολύ γρήγορος, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κάποιος. Θεωρώ στα αγωνίσματα είναι πολύ χρήσιμος, είναι ήρεμος και έχει την κατάλληλη κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Και βρίσκω λιγότερο χρήσιμο σε άποψη αγωνίσματος στο Μάνο. Στρατηγικά σωστή επιλογή του Μάνου. Παρείστηκα και φιλικά, όχι. Κλείνω με να ψηφίσω το παρεάκι μου, γιατί για μένα ο Μάνος είναι παρεάκι και το ξέρει πολύ καλά. Στρατηγικά όμως θα χρειαστεί και εγώ να ψηφίσω το Μάνο και δεν είμαι και καθόλου καλά με αυτό και μου την έχει βαρέσει. Αυτά. Δεν ξέρω τι έρχεται την επόμενη μέρα πια. Το σημερινό ήταν για μένα, ξέρω εγώ, ένας βράχος που έπεσε κατά κέφαλα. Παίζουν λόγια τώρα στην αυτή τη φάση. Πρέπει να πάω σε άλλο θείασο και να υποκριθώ ότι είμαι σε κάποια άλλη ομάδα. Τρομερά δύσκολο να ξαναχτίσω σχέσεις με άτομα τα οποία λένε αγιά ή άτομα που ανταγωνιζόμουν. Και φυσικά αυτό είναι καταστροφή για μένα. Είναι, λες και ρίχνω ένα Boeing πάνω στον τοίχο, στους δίδυμους πύργους. That's it. Αλλά θα πάω. Τι δημοκρατία έχουμε. Γεια σου ρε Νικόλα. Έλα βρε, εντάξει. Θα με βλέπετε με μπλε, μπορεί να μου πηγαίνει καλύτερα το κόκκινο. Όλα σου πάνε. Για μένα ο Μάνος είναι η καθημερινή μου παρέα. Δηλαδή το χιούμορ που έχει δεν ξέρω αν έχει βγει προς τα έξω, αλλά εμείς τον έχουμε την ψυχή της παρέας. Σταμάτα βρε, δεν μπορώ τα δραματικά. Καλά, θα τα πούμε αύριο. Γι' αυτό έκανα μόνο κομμωδία. Απλά να σου πω κάτι, εγώ τώρα με πιο θα ξενυχτάω, δεν το θέλω. Εντάξει, έχει μαντούλα. Thank you.
να είναι καλά και άντρα θα τα πούμε. Εμένα ποιο θα με πειράζει. Θα σε πειράζει από απέναντι. Θα με πειράζει. Πολύ μπιε. Γεια σου ρε Μητσάρα. Γεια σου ρε. Κοίτα τα κορίτσια έτσι και το. Ένας σπουδαίος πατέρας, φίλος και ένας σπουδαίος συμπαίκτης. Δυστυχώς θα κληθώ να είμαι αντιμετωπός του. Αλλά χαίρομαι που είναι μέσα στο παιχνίδι και θα τη ζήσουμε αυτή την εμπειρία από διαφορετική σκοπιά. Αυτοί δεν έχουν τα περάμετρα το δικό μου ή το δικό σας. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα που ξέρεις, τη δικιά μας. Εγώ θα σκέφτομαι θετικά για να σε πω.